Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Τελεύει ακόμα τι είπανε σε αυτό το παιδί στο Στάθη. Όχι, είπε επιλέξει η ελευθερία ότι μπήκε μέσα λέγοντάς του ότι όλα είναι καλά και έχεις πολλά χαιρετίσματα και φιλιά από την κοπέλα σου και σου στέλνει χαιρετίσματα και να αντέξεις και να είσαι δυνατός και σε αγαπάει και αυτά. Και μετά όταν έγινε το σκηνικό εκεί πέρα που εκατηγορήθηκε η ελευθερία, τότε πήγε στο Στάθη και του λέει: «Ξέρεις, έχω πει ένα μικρό ψεματάκι». Η Ευρυδίκη πριν φύγει είδε μια σκοπιμότητα πίσω από αυτό, λέγοντας ότι ο Μάριος είναι παίκτης τελικού. Το έχει πει και ο ίδιος, λέει. Και ο Στάθης ήταν ένας παίκτης ο οποίος ήταν από τα φαβορί. Οπότε ένα φαβορί μείον. Υπάρχει έτσι να δούμε νέο παίκτη. Πολύ δύσκολα πλέον, δεν ξέρω. Αν υπάρξει και οικειοθελής αποχώρηση, πρέπει να δούνε πώς βγαίνει, πώς δεν βγαίνει το πράγμα. Να σου πω, και τώρα με τους παίκτες που είναι τώρα μέσα, πάει μέχρι τέλος Ιουνίου, ε? Ναι. Πότε είναι η ένωση? Τώρα γύρισε Τούμπα. Η ένωση μετά το Πάσχα, πολύ σίγουρα. Ακόμα. Μετά το έχει, Πάσχα, έχει. Ναι. Μάλιστα. Υπάρχει πιθανότητα, ας πούμε, τη Μαργαλένα να την πάτε με το Σάκη επιτέλους που τους έχετε χωριστά αυτούς τους δύο? Πραγματικά δηλαδή. Απαράδεκτο. Κοίτα, στο σύντομο μέλλον, όχι, δεν νομίζω. Γιατί έχει, οι ομάδες είναι σε πόλωση. Καλή συνέχεια.